τύπου τους ήχους της κριτικής λύρας και με τις μαγευτικές εικόνες του Ηρακλείου και της Κρήτης να ταξιδεύουν σε ολόκληρη τη γη, η Ελλάδα κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου beach handball. Η Ομοσπονδία Handball Ελλάδος διοργανώνει στο Ηράκλειο της Κρήτης τα παγκόσμια πρωταθλήματα ανδρών-γυναικών έως και τις 26 του μηνός. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες αθλητικές διοργανώσεις που έχει αναλάβει διαχρονικά η Ελλάδα, αφού συμμετέχουν 64 χώρες, 32 εκ των οποίων στο τουρνουά των ανδρών-γυναικών, με τους συμμετέχοντες να ξεπερνούν τους 2.000. Οι αγώνες πραγματοποιούνται στις νέες αθλητικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην παραλία του Καρτερού. Τα σημαντικότερα παιχνίδια του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ανδρών και Γυναικών μεταδίδονται ζωντανά από την δημόσια τηλεόραση και το Ert Sports. Επιθετικό, πολύ καλή άμυνα του Θεοδόρου. Μπράβο στα παιδιά, έχουν κάνει πολύ μεγάλη ανατροπή και συνεχίζουν στον ίδιο ρυθμό. Η Ελλάδα που συγκαταλέγεται στις μεγαλύτερες δυνάμεις του beach handball σε εθνικό και συλλογικό επίπεδο με χρυσά μετάλλια στους μεσογειακούς παράκτιους αγώνες που έγιναν το 2019 στην Πάτρα, έκανε ποδαρικό με το δεξί, επικρατώντας με 2-0 σετ επί του Πουέρτο Ρίκο. Ο Γουργούμης σταθερά, εδώ είπαμε, βράχος. Δεν μπορούν να τον νικήσουν. Και έτσι λοιπόν με 27-20 η εθνική μας ομάδα θα κάνει το 2-0 στα σετ και θα κάνει την πρώτη της νίκη, όπως άλλωστε και οι γυναίκες που κατέβαιναν το Μεξικό. Οπότε η εκκίνηση είναι ελπιδοφόρα θετική για την εθνική μας ομάδα. Μπράβο στις εθνικές μας ομάδες με το δεξί στο 10ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών Beach Handball εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης, στο Καρτερός Beach Sports Center. Σπέβδουμε για τις συνεντεύξεις. Είναι η πρώτη μας νίκη σε παγκόσμιο πρωτάθλημα. Το θετικό είναι ότι μπορέσαμε να γυρίσουμε ένα σχεδόν χαμένο σετ. Φάνηκε να σβήνουν τα φώτα της εθνικής στο δεύτερο σετ. Έχει κανένα 16-8 κάποια στιγμή η ομάδα του Πουέρτο Ρίκο. Ναι. Τι άλλαξε, τι συνειδητοποιήσατε εκεί, πώς βελτιώσατε την απόδοσή σας? Τίποτα. Το σετ τελειώνει στα... όταν σφυρίξει ο διαιτητής. Είχαμε αρκετό χρόνο, το πιστέψαμε και κατορθώσαμε να το γυρίσουμε. Η αλήθεια είναι ότι στο πρώτο σετ μπήκαμε πολύ αποφασισμένοι, με μεγάλη ενέργεια και με μεγάλη αποτελεσματικότητα. Στο δεύτερο σετ υποτονική, στο πρώτο πεντάλεπτο. Με τον Παναγιώτη στο time out αλλάξαμε τη στρατηγική μας στην άμυνα, πιέσαμε περισσότερο στην άμυνα, τους πιέσαμε. Πήραμε μπάλες, ήμασταν εύστοχοι, κερδίσαμε. Το σημαντικό είναι ότι κάναμε την πρώτη μας νίκη στη διοργάνωση. Κάναμε ένα μικρό βηματάκι.